πράγματα. Θα μας τα πει η Δία Μαρία μου. Γεια σου, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, πολύ καλά, εσείς? Καλά και εμείς. Έχει ζέστη αυτές τις μέρες στην Αθήνα, βλέπω, ε. Έχει μια ζέστη, έχει και έχουν εξεχηθεί λίγο στους δρόμους παραπάνω από το κανονικό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, Μαρία μου, πριν πάμε στα άλλα, τα οποία μέσα σε όλο αυτό βρήκατε τον τρόπο να είστε δημιουργικοί, πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, εσύ πώς την περνάς την καραντίνα, πώς τη βιώνεις? Γιατί έχουμε δει και έχουμε παίξει κι εμείς εδώ στην εκπομπή κάποια βιντεάκια δικά σου, κάποια μηνύματα και όλα αυτά. Εγώ δεν ξέρω, τρελάθηκα λίγο από την ώρα που κλειστήκαμε στο σπίτι και μετά. Δεν ξέρεις τι να κάνεις πια από ένα σημείο και μετά, ειδικά εμείς που έχουμε συνηθίσει το σπίτι να το έχουμε λίγο σαν ξενοδοχείο, μπες-βγες, για να πάμε από τη μία δουλειά στην άλλη. Ναι. Και ήταν μεγάλη αλλαγή. Παρ' όλα αυτά δεν φρίκαρα άσχημα, δηλαδή δεν έχω τρελαθεί να βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο. Κάνω διάφορα πράγματα, έχω πάρα πολύ χρόνο, ειδικά τις πρώτες δύο εβδομάδες, ας πούμε, έφτιαχνα πράγματα, πήγαινα το σκυλοβόλιδα, ξέρω εγώ, οργάνωνα ντουλάπες, τα γνωστά που κάναμε όλοι. Και μετά προέκυψε η δουλειά, αλλά εγώ δεν έπαθα τρέλα, δηλαδή δεν με πείραξε τόσο όσο έχει πειράξει τόσο τον κόσμο. Ναι, μου λείπει να βγω έξω με τους φίλους μου, να τους δω, να μαζευτούμε, γιατί εγώ είμαι και μόνη μου στο σπίτι. Αλλά εντάξει, υπάρχει το Skype, υπάρχουν άλλοι τρόποι να μιλάμε, να βλεπόμαστε κάπως. Δεν έχω τρελαθεί ακόμα τουλάχιστον. Με το παιδί, Μαρία μου, πώς το ζεις εσύ που δεν είναι μαζί σου αυτές τις μέρες? Τον πήρα μετά από δύο εβδομάδες που κλειστήκαμε και αφού πέρασαν δύο εβδομάδες και σιγουρευτήκαμε ότι κανείς δεν έχει κάτι. Τον πήρα μια εβδομάδα και τώρα μετά από εσάς θα πάω να τον πάρω άλλη μια αυτή. Ναι. ναι, έτσι. Πολύ ωραία. Έχεις κάνει πράγματα τα οποία δεν έκανες ποτέ, δηλαδή μέσα στο νοικοκυριό σου, να το πω έτσι, μέσα στο σπίτι σου, τα οποία δεν έκανες ποτέ, έτσι δεν είναι? Ναι, ας πούμε δεν είχα βάλει ποτέ σκούπα. Ναι. Τι να έβαλα και τη σκούπα. Πιάτα συνήθως εγώ δεν πλένω. Δεν μπορώ. Πλένω και πιάτα. Κάνω διάφορα. Μαζεύω ρούχα. Εντάξει, τα προσωπικά μου αντικείμενα τα φτιάχνα πάντα μόνη μου. Αλλά δουλειές σπιτιού, όχι. Δεν έκανα. Μαρία μου, τις κάνεις και παραμιλάς κιόλας ταυτόχρονα. Τι κάνω τώρα και τι γίνεται εδώ πέρα? Βεβαίως μιλάω. Μιλάω μόνη μου πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς, και τις καλές μέρες μίλαγα μόνη μου. Τώρα ακόμη περισσότερο. Τώρα. Θα σ' ακούει. Μιλάω στο σκύλο, μιλάω στον τοίχο. Εντάξει, όλα καλά. Ναι, όλα καλά. Το να μιλάμε μόνοι μας είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μια χαρά. Όταν λοιπόν, σου απαντήσουν να πρέπει να το ψάξουν. Εν τω μεταξύ, Μαρία, σε ό,τι αφορά το Instagram, δεν ήσουν πάντα τόσο, ρε παιδί μου, ενεργή. Ποτέ δεν ήμουν, πέρσι ξεκίνησα. Και τώρα, από τους τελευταίους. Εγώ δεν είχα, είμαι από τις τελευταίες που έκανα. Αλλά τώρα, πραγματικά δηλαδή, δεν έχεις άλλη διέξοδο. Εγώ με τα βιντεάκια πια έχω αρχίσει, μόνο παραστάσεις δεν έχω στήσει μόνη μου. Έχω αρχίσει να τρελαίνω, που δεν το έχω και με την τεχνολογία. Οπότε παίρνω τηλέφωνο διάφορους φίλους που ξέρουν και λέω πώς θα μοντάρω, πώς θα το κάνω αυτό, πώς θα κάνω εκείνο, πώς θα μπω εδώ. Τους πρίζω όλους, εντάξει, αλλά έχουμε χρόνο. Μια χαρά. Μαρία μου, πώς ήρθε αυτή η ιδέα για να κάνετε διαδικτυακά αυτά τα μίνι επεισόδια που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όλοι μας μέσα στην καραντίνα, και τι να πει και ο κόσμος ο οποίος δεν βγαίνει καθόλου για δουλειά, το έχουμε ξαναπεί, γιατί εμείς είμαστε από τους τυχερούς, από τη μία έρχεσαι στη δουλειά, δεν έχεις χάσει επαφή με την καθημερινότητα, από την άλλη μπαίνεις σε ένα ρίσκο γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, που παίρνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης, αλλά όπως και να έχει. Δημιουργήσατε αυτά τα βιντεάκια και είναι νομίζω την κατάλληλη στιγμή. Ναι, ήταν η ιδέα του Γιώργου, του Φιδά. Δηλαδή κάποια στιγμή στη δεύτερη εβδομάδα νομίζω με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει «Ρε Μαρία, σκέφτομαι να κάνουμε αυτό». Και λέω και δεν το κάνουμε, τι άλλο, δηλαδή ευτυχώς δηλαδή, που του ήρθε αυτή η ιδέα. Ναι. Γιατί είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι επιλογές το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι τα είναι, είμαστε σαν απάτσι. Αλλά, οπότε από αυτή την έννοια είναι πιο ερασιτεχνικό, αλλά αποδίδει την αίσθηση ότι είναι ένα τηλέφωνο και δεν έχει καλή ανάλυση, εν πάση περιπτώσει, η εικόνα. Ναι.
είναι ο τρόπος που πια βλέπουμε όλοι ο ένας τον άλλον. Κάπως έτσι και με λίγη καθυστέρηση κιόλας στις τελευταίες λέξεις που θα μιλούσουμε ένας πάνω στον άλλον και όλα αυτά. Μαρία, επειδή είμαι σίγουρος ότι παίρνεις πολλά μηνύματα από πολλές γυναίκες, ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα της παντρεμένης και της ελεύθερης? Το πρόβλημα, ας πούμε, της γυναίκας που είναι μέσα στο σπίτι είναι με παιδιά και άντρα, είναι πολύ μεγάλο. Φαντάζομαι ότι άντρα θα είναι από ένα σημείο και μετά. Αλλά, ναι, υπάρχει κόσμος που θα σκοτώσω τον άντρα μου, θα πνίξω τα παιδιά μου. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι και είναι πολύ λογικό. Δηλαδή δεν έχει συνηθίσει κανείς μας να είναι μέσα στο σπίτι και πια στις μέρες μας. Δεν μιλάω για τις γιαγιάδες και τις μανάδες μας που μπορεί να μην δούλευαν και να... Okay. Τώρα, δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες γυναίκες. Υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι γυναίκες οι οποίες βγαίνουν έξω, έχουν κάποια βοήθεια στο σπίτι, αν έχεις και πολλά παιδιά κτλ. Δηλαδή, κοντεύουν να τρελαθούν. Το βλέπω από τις φίλες μου δηλαδή. Που είναι σε κατάσταση. Εκτάκτου ανάγκης, ε. Ναι, και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μείνει μόνοι τους, οι οποίοι σου λένε δεν μπορώ να δω τον σύντροφό μου ή δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι. Που είναι λίγοι αυτοί. Δηλαδή, είναι πιο πολλοί οι άλλοι. Ναι, οι άλλοι που ψάχνουμε τρόπο διέξοδο. Ψάχνουμε αυτό, ναι. Το μήνυμα. Ένα μήνυμα είναι κιόλας στην ημέρα, δεν είναι παραπάνω. Μαρία, υπήρξες από την αρχή από τις πιο αγαπητές, από τα πιο αγαπητά παιδιά του χώρου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχεις αφήσει και εσύ ίδια, γιατί πάντα ήσουν προσεγμένη και στις συνεντεύξεις που έδινες, στις δουλειές που έκανες, αλλά έχω προσέξει τουλάχιστον μέσα από το Instagram ότι έχεις βγάλει πραγματικά το ποια είσαι, τον πραγματικό σου εαυτό, χωρίς να κρύβεται πίσω από μια μάσκα ή ένα ρόλο. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εγώ πάντα έλεγα και στις συνεντεύξεις μου από παλιά ότι δεν είμαι σοβαρός τύπος. Είμαι λίγο γελία. Δεν μπορώ ούτε τη σοβαροφάνεια, ούτε την πολύ, ας πούμε, αυτό, μια απόσταση κτλ. Είμαι πάρα πολύ απλός άνθρωπος, πραγματικά, και δεν το λέω για να το πω έτσι. Και το βασικό μου χαρακτηριστικό και αυτό που θέλω στη ζωή μου να έχω είναι χιούμορ, αυτοσαρκασμό και λίγο μπούρδα. Δηλαδή, παιδικότητα, αυτή την αθωότητα, ας πούμε, που έχουν τα παιδιά. Και μέσα από το Instagram, δεν το πιστεύω ότι το λέω αυτό το πράγμα, γιατί ήμουν τόσο κατά από το Instagram. Έχω βγάλει όλη την βλακεία μου σε τεράστια, δηλαδή, σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Αλλά νομίζω ότι την ψηλιαζόντουσαν όλοι ότι είμαι τελείως τρελή. Δεν νομίζω ότι ήταν ξαφνικό αυτό να πούνε «Α, τόσο σοβαρή κοπέλα». Είναι απολαυστικό. Είναι απολαυστικό όμως, Μαρία μου, είναι απολαυστικό. Σε παρακολουθώ. Μαρία μου, το παιδί σου πώς το βλέπει όλο αυτό, πώς το προσεγγίζει και πώς έπρεπε. Τα παιδιά τώρα στην εφηβεία που είναι, γιατί τα πιο μικρά, ας πούμε, τα αδέρφια του δεν έχουν πολύ καταλάβει, νομίζω ότι είναι αστείο. Και ο Αλέξανδρος την πρώτη εβδομάδα είπε πω, κλείσαν τα σχολεία. Αυτή ήταν η αντίδραση, ας πούμε, ότι ωραία θα παίξω. Πρώτη εβδομάδα. Δεύτερη εβδομάδα, αφού εξαντλήσαμε και όλα τα σύριαλ που μπορούσε να δει, ας πούμε, κατά Netflix και όλα αυτά, άρχισε πια να βαριέται. Οπότε είναι δύσκολο να ξεκουνήσεις ένα 14χρονο από τον καναπέ να πάει να κάνετε παρέα γυμναστική ή με τα ποδήλατα μια βόλτα ή τρέξιμο. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, το ψιλοκαταφέρνω. Έχει αρχίσει να κουράζεται υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να δει τους φίλους του. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κανένα άλλο δεν έχει, αν τον ρωτήσεις. Είναι πολύ ευχαριστημένος, γιατί είναι και αυτός, σαν και εμένα, πολύ μοναχικός, είναι στο δωμάτιό του και θα κάνει τα δικά του και μπορεί να βγει μία φορά τη μέρα, ας πούμε, και να πει τι γίνεται, θα φάω. Είναι έτσι αυτό το παιδί, οπότε ναι, τώρα ας πούμε του είπα θα έρθει σπίτι, αλλά θα κάνουμε κάθε μέρα μία ώρα ποδήλατο γύρω-γύρω το λικαβιτό, θα κάνουμε... Καλά, μου λέει, εντάξει. Μαρία μου, η σχέση σας πώς είναι και τη δική σου τρέλα πώς την προσεγγίζει? Δεν καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει γιατί είμαι η μαμά του. Ναι. Το καταλαβαίνει μέσω των φίλων του. Κατάλαβα. Δηλαδή οι φίλες του, ας πούμε, γιατί όλοι λένε «Α, η μαμά σου που είναι αυτή και έτσι και μοντέρνα και τέτοια και αυτά». Ο Αλέξας δεν βλέπει τη μαμά.
Είτε ήμουνα έτσι, είτε ήμουνα μια κυρία πιο καλωστεκούμενη και αυτά με τον κότσο, νομίζω το ίδιο θα με έβλεπε. Ναι, ναι. Έτσι τα παιδιά. Τα παιδιά που ό,τι και να συμβαίνει μέσα στο σπίτι τους, όσοι ό,τι και να συμβαίνει, είναι πάντα αυτό. Η μαμά, ο μπαμπάς, αυτό, τέλος. Ναι, ναι. Είστε φίλοι στο Instagram. Επειδή... Λοιπόν, έχει ένα λογαριασμό που με παρακολουθεί. Και έναν κρυφό, όπως αδερφό. Ανεπάζω και τέτοια. Αλλά έχει κι άλλον ένα που δεν με έχει. Αυτά φοβάμαι. Με έχει μπλοκάρισμένη, λέει. Δεν κάνω, δεν ξέρω κι εγώ, εντάξει. Αχ, παιδιά, Χριστέ μου, τι... Δεν λέω τίποτα, είναι εφηβεία, την καταλαβαίνω την εφηβεία πάρα πολύ καλά, γιατί και εγώ είχα τρέλα στην εφηβεία. Ήμουνα, έπαθα τη μετάλλαξη από 12 στα 13, βγήκε δηλαδή αλήθεια. Το άλλο μέσα. Αλήθεια, τους ταλαιπώρησες. Είναι φρόνιμος, δηλαδή δεν είναι ούτε να βγει, ούτε να ξενυχτάει σπίτι, τρελά, αλλά είναι σπιτόγατος, είναι πιο πολύ του σπιτιού αυτό το παιδί, ναι, που έμοιασε στον πατέρα του μάλλον. Άρα 12-13 εσύ τους είχες βγάλει το λάδι, για να καταλάβω. Ναι. Άκη, στα 13 εκεί πέρα, γύρω στην δευτέρα γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου κι εγώ. Τι έκανες δηλαδή. Τι τους έκανες. Ξαφνικά ήμουνα παιδάκι πριν. Ήμουνα τελείως παιδάκι. Δίπλα στη μαμά μου, αυτό, με τους γονείς μου. Και ξαφνικά ανακάλυψα τις παρέες, αυτό. Προσπάθησα να σου λυπωθώ λιγάκι, γιατί ήμουν λιγάκι σαν αγρίμη, χειρότερη από ό,τι είμαι τώρα. Δηλαδή, σαν αγοράκι και αυτά. Προσπάθησα να γίνω λίγο πιο κοριτσάκι. Δεν τα κατάφερα 100%, γιατί ήταν και μια εποχή εκεί στα 80's, ας πούμε, που οι μόδες ήταν και λίγο κουλές. Ναι. Αλλά πάντα ήμουν λίγο πιο λέτσος, πιο ατμέλητη. Δεν πήγαινε, προσπαθούσα, δεν γινόταν. Έβλεπα ότι κλώτσαγε πάνω μου. Οπότε, ναι. Όχι, πέρασα και τις φάσεις που βαφόμουνα, ισιώνα μαλλιά, έκανα τέτοια. Και δεν μου άρεσα, αλλά επειδή όλος ο κόσμος το έκανε, λέω εντάξει, έτσι πρέπει. Περνάς και τη φάση που θες να φτιασυντώνεσαι λίγο παραπάνω στην άρα ηλικία αυτή. Ένιωθες ότι βασάνιζες κιόλας τον εαυτό σου μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να το περάσω κι αυτό. Τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένη. Τόσο χαρά που είμαι μέσα στο σπίτι και κυκλοφορώ με μια κάλτσα και μια φόρμα, άβαφη, μόνιμα, που μέχρι και το σύριαλ που κάνουμε δεν χρειάζεται. Εντάξει, κάποιες φάσεις στο σύριαλ, επειδή αυτή ο ρόλος που κάνω είναι βγαίνει έξω, τα 2-3 πρώτα επεισόδια ήμουν βαμμένη, φτιαγμένη, ότι βγαίνω. Από ένα σημείο και μετά, ούτε εκεί βάφομαι και μέσα στο σπίτι. Οπότε ούτε με έκανε. Πανευτυχής. Τίποτα. Αβαφή άντιτη. Το καλύτερό μου. Αχ, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Η παρέα σου είναι απολαυστικότατη και είμαι σίγουρη ότι και τώρα που θα παραλάβεις το παιδί, μπορεί και να βγαίνει μόνο μία φορά τη μέρα από το δωμάτιο, αλλά είμαι σίγουρη ότι εκείνη τη μία φορά θα απολαμβάνει το ένας την παρέα του άλλου. Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε εγώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστούμε. Yeah. Τι ωραία που είναι η Μαρία. Πρώτη φορά είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.